Αλλά χαίρομαι κάθε φορά που σε βλέπω. Δεν μου έχουν κάνει ωραίο. Ακολουθούσαμε μαζί με μεγάλο ενδιαφέρον έτσι, αυτά τα καρέ από τη ζωή σου, πώς αισθάνεσαι. Συνήθως όταν βλέπω τα βίντεο από μια διαφήμιση που είχα κάνει, το 1000 ήταν εύκολο για τα χρόνια να κρατάς αρχιακό υλικό. Έχω κάτι βιντεοκασέτες, τις οποίες κάποια στιγμή πρέπει να κρατήσει, αλλά όχι οργανωμένα. Λίγο χύμα, γιατί δεν το θεώρησα τόσο σοβαρό υλικό για να φτιάξω και ολόκληρο, να φέρω και βιβλιοθηκάριο. Λάθος ήταν και ευρωπαϊκού βεληνικού. Καλή συνάδελφη. Έχω κρατήσει. Αναβιώντας αυτές τις εικόνες τώρα μπροστά σου, αναβιώνουν και τα συναισθήματά σου. Ναι, πάρα πολύ, ειδικά με τη μουσική. Ήταν ωραία στιγμή αυτή. Πολύ φορτισμένη, πολύ δύσκολη. Και λέω πολύ φορτισμένη και... Τι να λέμε τώρα, ρε παιδί μου, άλλες αισθητικές, εντάξει, με πολύ φαντασία. Και ήτανε τότε, θυμάμαι... Καλά, όχι πανευρωπαϊκά, μη είσαι στα Καλλιστεία. Μετάνιωσες ποτέ? Και πώς βρέθηκε? Το ήθελα να γίνω μπαλαρίνα. Όταν έκανα γαλλικά, ήθελα να γίνω καθηγήτρια. Μάθαμε στο βίντεο ότι είχε υπάρξει και αιτία για να δεχτείς έτσι και επικριτικά σχόλια από τον περιγυρό σου στο σχολείο. Είναι πάντα τα κορίτσια με καμπύλες. Πολύ. Πώς είσαι έτσι, και είναι λίγο αλλιώς. Εκεί πήρα πολλές λάθος αποφάσεις, λίγο σκοτεινή. Δεν θα έβγαινα βουλευτής στην δουλειά εγώ να βρεθώ σε ένα τέτοιο χώρο. Δηλαδή, πραγματικά, είμαι κατασκευασμένη. Ούτε και αυτό ήταν αυτό που το παθαίνεις μέσα ένα χρόνο. Έχω την αίσθηση ότι η Μαρίνα βρέθηκε σε αυτό το χώρο. Θα είχαμε κάνει και μια συνέντευξη μαζί. Εκεί έπρεπε κάτι να αλλάξω. Επίσης, εδώ θέλω να σου πω ότι εκείνη την κουβέντα που είχαμε κάνει, που ήταν εν έτη 2015, που ήταν τότε, από το ίντερνετ, από ταινίες, από κείμενα, και κάπως εμπιστεύτηκα. Μάλλον αφού βρέξει και είμαι έξω σε χώμα, λουλούδια, ανθισμένα, που πουλάγανε παντού, που μόλις είχαν φρεσκοφυτέψει στα μπαλκόνια. Οι κυρίες. Παίρνουν τα εποχιακά και τα βάζουν. Το πώς θα το πραγματοποιήσεις δεν έχει. Και πώς το υλοποιήσεις όλα αυτά? Γιατί είδες σαν το κομική και λέμε κατά. Γιατί η εργασία μου με εμένα εκεί ήταν να παρουσιάζω. Πάρα πολύ ωραία εκδήλωση αυτή. Πάρα πολύ ωραίος θεσμός. Λοιπόν, τέτοια χαρά. Και μετά λέω, ωραία, Μαρίνα, θα κάνεις αυτό. Το πώς θα δούμε. Μου χαλάγανε φυτά, έβαζα καινούρια. Και ειδικά οι γυναίκες, δεν ξέρω γιατί είμαστε. Είμαστε πιο φοβισμένες οι γυναίκες απέναντι να παντρευτούν. Επίσης, θεωρώ ότι δύο άνθρωποι όταν είναι μαζί πολλά χρόνια, εάν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε. Για να γίνεις γονιός, πρέπει να έχεις ένα άλλη στιγμή. Υπάρχει περίπτωση, πολλές φορές βέβαια περνάει από το μυαλό μου, ότι θα μπορεί να αναπαράγω το, να αναπαράγω. Θα υπάρχει, ότι αν θελήσω θα το κάνω. Είναι μία σκέψη. Και δεν ότι βέβαια. Η Βίκη Κουλιανού. Ναι. Και άλλα κορίτσια που τώρα δεν. Ειδικά την πρώτη καραντίνα, όλοι ασχολιόντουσαν με τα λουλούδια. Είχε γίνει, λέει, χαμός. Εκτοξεύτηκαν οι πωλήσεις σε λουλούδια. Κάνα επιτήρηση συντηρήσεων σε κάποια πράγματα, γιατί άνοιξα ατομική επιχείρηση ασφάλειας. Πια οι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς θα βγούμε από αυτή την... Και τόσο ανοιχτά για το θέμα της κατάθλιψης. Όχι, δεν μετάνιωσα. Γιατί, επειδή με λέγανε τρελή, αντίσεις σε κάποιον που δεν... Και ξέρεις, πού να τους πεις ότι κάνουν και προβολή. Δεν μου λες, Μαρίνα. Ναι, αλλά ο κάκτος έχει και άνθη όμως μερικές φορές. Φουλ κάκτος. Να βγάλει άνθη ο κάκτος που έχω κάνει στο πλαίσιο αυτό. Στην πραγματικότητα, 15 μέρες πριν το πρώτο κλείσιμο. Θέλω να αρχίσω να κάνω και πεζοπορίες και τέτοια, που δεν τα έκανα ποτέ. Και ράφτινγκ και τέτοια. Α, θες να μπεις και στο κομμάτι το πιο αθλητικό, έτσι. Τι σ' αρέσει πιο πολύ να διαβάζεις? Λογοτεχνία μ' αρέσει. Λογοτεχνία. Τηλεόραση πλέον παρακολουθείς? Αλήθεια σου, ναι, λέω. Ναι, το πιστεύω. Καμιά είδηση, αλλά πολύ... Δεν θα συμφωνήσω με το... Δεν ήταν reality. Γιατί καταρχήν τα παιδιά που είχε φέτος δεν ήταν παιδιά που διασυρώντουσαν στο κουτσομπολιό και στην ίντριγκα. Γιατί δεν ήταν κανείς χωρίς προσόντα εκεί μέσα που πήγε απλά για να κάνει μια... αυτά τα παιδιά, δηλαδή τα... Αν σου γινόταν μια πρόταση αυτή τη στιγμή να ξαναγίνει.